Λοιπόν, και αφού λύσαμε κάποια μικροφωνικά προβλήματα, είμαστε εδώ για να υποδεχτούμε την ομάδα των Αμπελόκηπων. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά σε όλο το αστυνομικό, σε όλο τον κόσμο, υγεία. Και πολλά χαμόγελα, παιδιά. Μακάρι. Αυτό είναι, νομίζω, μια πολύ σπουδαία ευχή και θα πρέπει, επειδή γενικά οι ευχές είναι λίγο κοινότυπες αυτές τις ημέρες, θα πρέπει να το έχουμε έτσι ως οδηγός, πηξίδα, νομίζω, Αντώνη. Λοιπόν, Αντώνης Δημητρίου, λοιπόν, βέβαια, ναι, από αριστερά, προπονητής της ομάδας και νομίζω ήρωας αυτής της ομάδας που αντέχει τον Νίκο τον Κούρκουλο. Αυτό είναι ένα κοινός αποδεκτό φαινόμενο του τελείου πρωταθλήματος. Να κάνετε συστάσεις και μετά θα πεις. Δυναμικά, ναι, έλα. Λοιπόν. Πολύ. Ναι. Κατευθείαν. Νίκος Κούρκουλος, πυροβολητός στον Νίκο τον Κούρκουλο. Είναι γνωστή η αδυναμία που του έχω, γι' αυτό. Μακάρι όλοι οι πρόεδροι από εδώ και στο εξή που θα συνεργαστώ να είναι όλοι σαν τον Νίκο. Αυτό έχω από μόνο. Ανησυχητικό είναι αυτό να ξέρεις. Πού λες τώρα. Θα σου πούνε τα παιδιά. Για την άποψή τους, ούτε τον γλύφω ούτε τίποτα. Είναι πραγματικά αυτό είναι ο ήρωας σε αυτή την ομάδα. Γιατί είναι μόνος του. Έχει καταφέρει και λειτουργεί μια ομάδα της πόλης μόνος του. Και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες οικονομικά. Έχει ένα πλάνο με νεαρούς παίχτες, με νεαρό προπονητή. Κράτησε λίγο τη σκέψη, Αντώνη, να κάνουμε τις συστάσεις. Ναι. Όχι, εγώ που έκανα κατευθείαν το σχόλιο, εντάξει, πάντα χιουμοριστικά. Καταρχήν, γνωριζόμαστε όλοι στο ραστιχνικό, οι περισσότεροι μάλλον. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την πλάκα. Λοιπόν, ο Άρης Οικονόμου, που είναι τερματοφύλακας της ομάδας. Και για όσους δεν γνωρίζετε, είναι γιος του Γιώργου Οικονόμου και αδερφός του Μάριου. Κατά συνέπεια. Ναι, βρε. Ναι. Μπορεί να μην ξέρουν όλοι. Αυτό λέω, όχι, το είπα και εγώ πριν, γι' αυτό το αναφέρω ξανά. Τώρα τον συστήνουμε. Έχετε και άλλο αδερφό, ή κάτι άλλο. Όχι, δύο, εγώ και Μάριος. Α, είσαι και Μάριος, είστε λάθος, όμως είστε τρεις. Λοιπόν, και ο Αλέξης Νητσιάκος. Λοιπόν. Καταρχήν είστε και οι δύο, εκτός τον Άρη, είστε στον Αριστέχνη Παζιάννα, έτσι. Και ο Άρης είναι παιδί του Αριστέχνη Παζιάννα. Έχει βγει από την Αριστέχνη. Οπότε μπορούμε να πούμε για Αριστέχνη Παζιάννα. Τι είναι, τι κάνει ο Χρήστος Τσάγκας, τι εξελίξεις. Πριν λίγο μπορώ να σου πω ότι τρώγαμε όλοι μαζί. Το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Έχουμε εξελίξει. Έχετε δείπνα, σύσφυξη σχέση. Δεν κρυπτώνω από την Έλενα. Η σχέση είναι πάρα πολύ καλή στον Αριστέχνη και φαίνεται κιόλας ότι πολλά παιδιά από τον Αριστέχνη απαρτίζουν και τους αμπελόκηπους. Δηλαδή, βοηθός μου και προπονητής τερματοφυλάκων είναι ο Βασίλης Καμβάρης, ο οποίος είναι και προπονητής. Καταρχήν δεν έφερε τον Βασίλη, αυτό είναι ένα μεγάλο. Συγγνώμη από τους τηλεφιατές σας που ο Βασίλης. Και από μένα. Χωρίς τον Βασίλη. Είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Του Βασίλη που και πού, ξεκλέβει και κανένα δεκάλεπτο, κάπου παίζει καμιά φορά. Όχι, όχι. Στην Ελεούσα έπαιξε. Βασικό. Ήταν τραυματίας ο Άρης. Εντάξει, δεν λέω. Και πήγε να παίξει, δεν πρόλαβε όμως το σφύριγμα του διαιτητή. Θα έπαιζε μέσα. Με το πέραμα. Με το πέραμα. Θα έπαιζε σεντερφόρ, ναι. Ναι. Ήταν έτσι. Έχει το δεκάρι αυτή η φωτογραφία περιβόητη που κυκλοφόρησε. Τι χάλασε ο κύριος Κατσικογιάννης. Είχε κάνει φοβερό ζέσταμα και. Τι κρίμα. Δεν τον άφησε να συμμετέχει. Να γράψει εγώ. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στην ομάδα των Αμπελόκηπων. Θα ξεκινήσω από εσένα, Αντώνη. Καταρχά, θέλω να ολοκληρώσω αυτό το οποίο έλεγε τον Νίκο τον Κούρκουλο για τη σκέψη σου, γιατί σε διακόψαμε και μετά να περάσουμε λίγο και στα ενδότερα των Αμπελόκηπων. Πρώτον είναι ένας, τον θεωρώ φίλο πρώτο. Είναι καθαρό παιδί, είναι νεαρός ηλικία. Είναι καθαρός τρελός ο Κούρκουλος. Κοίτα, την τρέλα αυτό είναι σοβαρό που λέει, ξέρεις. Την τρέλα του παραδέχτηκε, λέει, είμαι κυρκυραίος. Το παραδέχτηκε μόνος του. Και όπως του λέει και ο πατέρας μου, είναι βρουλισμένος. Κούρκουλε του λέει, θα ζήσεις χίλια χρόνια γιατί δεν έχεις καθόλου άγχος. Σε μια εποχή που όλοι είμαστε, ο Κούρκουλος είπε με το χαμόγελο στο χείλ και λέει, θέλω λίγο χρόνο και θα το λύσω. Και πράγματι, μπορεί να σου το πούνε τα παιδιά, όλοι στα Γιάννενα, στο ρεστινικό που λες Έλληνα, λένε ότι οι αμπελόκηποι τον Οκτώβριο διαλύονται. Οι αμπελόκηποι τον Δεκέμβριο διαλύονται. Έχουν οικονομικά προβλήματα. Φεύγει ο προπονητής, φεύγουν οι παίχτες. Ο Κούρκουλος πάντα βρίσκει την λύση και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Η ομάδα ενισχύεται. Θα κάνει ακόμα 4-5 μεταγραφές και πιστεύω στο δεύτερο γύρο θα φανούμε πιο δυνατή από ό,τι φανήκαμε στο πρώτο. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό για πρώτη, έτσι, για αντίπρολόγου μάλλον, ήταν νομίζω ιδανική, έτσι, εισαγωγή για τους αμπελόκηπους. Θέλεις να δούμε λίγο τι συνέβη αναλυτικά, Έλενα, στην κλινική. Και πιο μετά, θέλω λίγο να σχολιάσω τα παιδιά και τον πρώτο γύρο. Εντάξει. Και να δούμε, να δούμε μετά λίγο τι συνέβη το Σαββατοκύριακο, να το σχολιάσουμε για να περάσουμε μετά. Και τι ρωτάς αφού θες να κάνεις το δικό σου. Γιατί θα το κάνω ούτως ή άλλως, οπότε λέω να πάρω και την άδειά σου επίσημα. Είναι που λες ότι μου παίρνεις την άδεια. Πάμε λίγο να δούμε, ορίστε. Να πούμε ότι δεν είχαμε πουθενά βίντεο γιατί εσύ το αμέλησες, ορίστε, επειδή θες να τα πεις τώρα. Εντάξει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Σαν τη δική μας εδώ, στη Sports Arena. Λοιπόν, κάνουμε ένα πέραμα. Πέραμα. Σεργιανά για κάποιο πώς λόγο. Φαίνεται ότι δεν παρακολούθησε ερασιτεχνικό το σπορτ. Πώς φαίνεται ότι είδα και τα δύο και συνενιδές. Λοιπόν, Σεργιανά το 6-1, τι είπε ο Σωτήρης Δογκορίτης μετά από αυτό το παιχνίδι. Ότι όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν χάσει με πολύ μεγάλα σκορ. Για παράδειγμα, η Ρώμα είχε χάσει, λέει, 6-1 την Μπαρτσελόνα. Κάπως παραλύριζε λίγο τη Ρώμα με τα Σεργιανά. Μόνο σου τι μπορεί να τα πει αυτά. Δεν έπρεπε να κατεβάσω αυτή την περιβόητη φωτογραφία, ρε γαμώτο. Με το που λέτε. Αυτή που έβαλα στην εφημερίδα. Ναι. Εντάξει, δεν είπα. Είναι έπος, είναι εκτός συναγωνισμού ο Σωτήρης. Λοιπόν. Τον αγαπώ.
Λοιπόν, Κόντσικα Ανατολή 0-4. Να πω λίγο το Κρανούλα Σερβιανά. Θα μπορούσε να έχει γίνει 10-1 χωρίς υπερβολή το σκορ. Η Κρανούλα έχασε και πέναλτι, έχασε ευκαιρίες που δεν χάνονται. Ακυρωθέν γκολ είχε. Νομίζω ότι για όσους ήταν το παιχνίδι. Ναι, ναι. Όσοι ήταν το παιχνίδι, καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Τρία γκολ ο Τζιρογιάννης, δύο Χριστακόπουλος, ένα ο Μαρμούτας. Επίδειξη δύναμη από την Κρανούλα απέναντί τη η Δόξα είχε μια ομάδα η οποία δεν κατέβηκε ποτέ στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα πώς ακριβώς τα Σερβιανά επιδιώκουν με αυτή την εικόνα που είδα εγώ να μην μπλέξουν σε περιπέτειες. Πολύ φοβάμαι ότι θα μπλέξουν σε αρκετές περιπέτειες. Μην στενοχωρήσετε στο Τζίρι καταρχήν. Δεν στενοχωρώ, αλλά δεν ήταν εικόνα ομάδα. Πάει μετά στον Εδώ, πίνουν καφέδες εκεί στον Κούρα, ψήνουν μολύβια και τέτοια. Λοιπόν. Πέρα μας με στα γόρια 6-1 και εδώ. Κόντζη Κανατολή, το ξέχασες. Το είπα πριν, αλλά. Α, 0-4, οκ. Λοιπόν. Δεν έχει ξεκινήσει καλά αυτή η χρονιά, παιδιά. Θέλω να σας πω για αυτή την εκπομπή. Κόντσε Ανατολή 0-4. Θες να πεις κάτι άλλο από αυτό? Όχι, όχι. Ευτυχώς. Πέρα μας με στο χώρι. Αν θες τώρα, πες εδώ κάτι και αύριο θα σου παραπονιέται. Είχαμε πολλές εξάρες. Αυτή η αγωνιστική ήταν η αγωνιστική των μεγάλων σκορ. Βλέπετε 0-4 η Ανατολή, 6-1 το Πέραμα και ούτω καθεξής. Σταυράκι, Δαχνούλα, για παίρνουμε το μάτς εκεί σου. Δίνα λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Το Σταυράκι που ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις για το 2016 και νομίζω πολύ σημαντική νίκη. Εν ώψη δύσκολη συνέχεια του δεύτερου γύρου, γιατί και οι δύο ομάδες δίνουν τη μάχη της παραμονής. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά που θα βγάλει, ναι. Μπελέκι Πικουτσελίου 2-2, το παιχνίδι εδώ των καλεσμένων. Σα πήρα την πουγιά από το στόμα, Μόνο. Και έχουν πολλά παράπονα οι φιλοξενούμενοι από τη διαιτησία, από ό,τι με ενημέρωσαν. Δεν ήταν όμως κανένα το παιχνίδι από εμάς για να έχουμε ναι, και άποψη. Δεν έχω άποψη όμως. Καλά, ναι, θα την πείτε σε λίγο. Μου ήρθε μήνυμα γι' αυτό να το μεταφέρω ότι υπάρχουν παράπονα τα παιδιά. Θα μας πείτε βέβαια μετά για το δικό σας παιχνίδι. Ελούσα χουλιαράδες 1-1. Και εδώ συνέβη αυτό το οποίο έγινε και στο παιχνίδι του Αμπελόκηπου με τον Κουτσελιό. Δηλαδή, οι Χουλιαράδες σοφάρισαν στην εκπνοή του αγώνα. Η Ελεούσα, λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, έχασε το Βελτσίστα με δεύτερη κίτρινη. Είχαν αυξήσει την πίεση του οι Χουλιαράδες και στο τέλος κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Εδώ, πάμε πάλι. Λοιπόν, έμκοντσε ένα παιχνίδι που είδα εγώ την Κυριακή το μεσημέρι. Πάρα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο. Θέλω να πω και δημόσια, το είπα και στα παιδιά, ότι μπορεί να ήταν καλύτερα να παίζουν στο παλιό γήπεδο. Σε τέτοια κατάσταση έχει βρεθεί αυτό το γήπεδο. Με τη δεδομένη. Ναι, είναι πολύ χάλι αυτό το γήπεδο. Θεωρώ χειρότερο από το παλιό. Πραγματικά, όποιο έχει παίξει έχει και άποψη. Και νομίζω ότι επικρατεί ο νόμος της ΕΜ, γι' αυτό παίρνει κάπως έτσι τα παιχνίδια. Βέβαια, αυτό το παιχνίδι που είχε λιγάκι ένταση στο τέλος. Όχι, γιατί επικρατεί ο νόμος της ΕΜ. Γιατί κακό είναι αυτό που λέω. Είναι ο νόμος της ΕΜ ή επειδή έχουν κακό γήπεδο κερδίζουν γιατί ξέρουν το γήπεδο τους. Η ΑΕΜ έχει φανέλα. Εσύ το είπες. Ότι αυτό συμπέρασε από αυτά που είπες. Τέλος πάντων. Κάτι σε μας ακούει ο Καραντωνίου, τώρα θα χτυπήσει τηλέφωνο. Και μας ακούει, τι να κάνω εγώ τώρα. Ας μας ακούει. Λοιπόν, η ΑΕΜ που ξεκίνησε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο τέλος πάντων, προηγήθηκε κιόλας. Μάλλον είχαμε δει τρεις πολύ καλές φάσεις την εκπνοή του ημιχρόνου. Προηγήθηκε η ΑΕΜ με την επανάληψη. Ισοφάρισε η Κόνιτσα, η οποία έμεινε και με 10 παίκτες. Και μετά ο σκόρ της Κόνιτσας ο Πούλιος έχει κάνει από τα πιο ψυχολόγητα που έχω δει τα τελευταία χρόνια στο τεχνικό. Με την επανάληψη προηγήθηκε δηλαδή. Το ξεκίνημα του θερμού. Ναι. Okay. Λοιπόν, και κάνει ένα πέναλτι απίστευτο ο Μπούλιος σε μια εκτέλεση εικόνα, σηκώνει το χέρι και κουρεί την μπάλα. Και κάπως έτσι λοιπόν. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι, ήταν αψυχολόγητη κίνηση. Λοιπόν, και ένα μάτσο που έμοιαζε πιο πολύ να κλείνει στο χί, και κάπως έτσι έμεινε λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι αυτή του Ναυρόζογλου, κέρδισε με 2-1 και για την ΑΕΜ πολύ σημαντική νίκη στη μάχη της παραμονής. Είδαμε κάτι έτσι, είχε λίγο τζερτζελέ στο τέλος. Υπήρχε μια στιχομηθία μεταξύ παικτών και του διαιτητή Θάνου. Υπήρξε ένταση λόγω της αποβολής του παίκτη της Κόνιτσας. Ήταν απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα. Αντέδρασαν κάτι παίκτη της Κόνιτσας. Κάτι, μια τάκα για μανταλάκια είπε. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσα να ακούσω. Θα πούμε για τον διαιτητή το Θάνο. Ένας εξαίρετος διαιτητής. Βέβαια, ναι. Έτσι, ένας διαιτητής με πολύ μεγάλη εμπειρία. 5 χρόνια στη Super League. Όμως η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο παίζει όλο και λιγότερα παιχνίδια. Ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι έχει σφυρίξει αυτά τα 5 χρόνια μόλις ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κοντά στον Ατρόμητο, την πρώτη σεζόν 10-11, από το οποίο μάλιστα οι Ερυθρόλευκοι είχαν και πολλά παράπονα από τη διαιτησία του. Είχε αποβάλει παίκτη του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, αυτό συνέβη το 10. Τον Ντουντού είχε αποβάλει σε γενικό μάτι. Όχι, και πολύ καλά το παιχνίδι. Τώρα η φάση αυτή εντάξει, στην κρίση του διαιτητή είναι απευθείας κόκκινη. Και εγώ λέω για τον Θάνο ότι γενικώ ενώ είναι καλός διαιτητής, φέτος ειδικά όσον αφορά τους ορισμούς της αγώνας του πρωταθλήματος, έχει θαυτεί τελείως. Παίζει μόνο κύπελο. Και παίζουν ήδη και οι ίδιοι. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Οι άλλοι που παίζουν έχουν παίξει πάνω από 10 παιχνίδια. Πάνω από 10 ολοκλήρωση, αλλά από 6-7 ήδη. Πώς λειτουργεί η ΚΕΔ, με τι κριτήρια. Η γνωστή και η μη εξαιρετική έχουν παίξει 6-7 μάτς. Και είναι και οικονομικός παράγοντας μέσα σε αυτό που λέμε. Όταν ένας διαιτητής έχει παίξει ήδη 7-8 παιχνίδια στο Super League, έτσι. Μην ξεχνάτε τις αμοιβές των διαιτητών, ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα το 2016. Λοιπόν, Κρία Βελισσάριο 0-3. Εύκολα λοιπόν, από ό,τι δείχνει το σκόρ, η μάνα του Βελισσάριου πέρασε και από την Κρία. Και όμως ο Τιτσέλον Δάδη στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία στο κήπεδο της ΕΨΥΠ, μια και ήταν 5 και 4, λοιπόν 2-3 με πρωταγωνιστή τον Παπέ. Από 2-0-2-3. Ναι, ναι.
Μεγάλη ανατροπή. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Ανατροπές, όπως έγινε και στο άλλο το παιχνίδι εδώ. Αν μπορείτε λίγο να την έχουμε ολόκληρη τη βαθμολογία, γιατί δεν φαίνεται καλά σε αυτό το μισό. Ωραία. Όχι, έτσι. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, το Βελισσάριο βλέπετε στην κορυφή με 45 βαθμούς. Η Κρανούλα με 39 και έρθει σαν δύο πρωτοπόροι. Έμεινε το συν 6 αυτό του Βελισσαρίου από την Κρανούλα. Η Ανατολή ισοβαθμίζει στην τρίτη θέση μαζί με τους Χουλιαράδες. Έχουν από 33 βαθμούς. Η Ελεούσα ακολουθεί και αυτή με 33. Και οι τρεις ομάδες έχουν από 33. Έλενα, είσαι σίγουρη? Έχω την εντύπωση ότι οι Χουλιαράδες και η Ελεούσα έχουν 32. Μπορεί να κάνω και λάθος. Είσαι σίγουρη? Σύμφωνα με το site, εκείνη η βαθμολογία. Τώρα εκτός είναι να κάνω λάθος. Όχι, μπορεί να έχει δίκιο. Πέραμα λοιπόν 31. Οι Λογκάδες έχουν 29. Το Κουτσελιό επίσης 29. Η Μουσιωτίτσα στους 27. Έμεινε μετά την ήττα της εκεί. Η Αμπελόκηπη εδώ, η απόψη μας καλεσμένη στη 10η θέση της βαθμολογίας, περίπου στη μέση δηλαδή με 25 όσους έχουν και τα Σέρβιανα. Η Κόνιτσα ακολουθεί με 22. Η Κρία είναι στους 20 όσους έχουν και οι Μικρασιάτες. Σταυράκι 17. Από εδώ και κάτω αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Με στο χώρι 11. Δαφνούλα 8. Κόντσικα 6. Βλέπετε από την Κρία και κάτω. Αν τελειώνει το πρωτάθλημα σήμερα θα πέφτανε αυτές οι ομάδες. Και η Κρία θα υποβιβαζόταν. Λοιπόν, αυτά να φύγει η καρτούλα. Ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, πώς κρίνεται το γεγονός, θέλω την άποψη όλων, ότι παίζεται σε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό, υπό την έννοια ότι όλοι μπορεί να τους κερδίσουν όλους, αλλά γενικότερα όταν πέφτουν οι 6 τελευταίοι, αυτό κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, έτσι, Αντώνη? Εντάξει, πράγματι. Και αυτό κάνει δύσκολο και το έργο σας, έτσι, γιατί και εσείς δεν είστε πολύ ψηλά, δηλαδή σε σχέση με τη ζώνη του υποβιβασμού, εκεί δεν είναι τη δική σας μάχη. Είμαστε... Έχουμε κάνει κάποιες μεγάλες νίκες μέσα σε μεγάλες ομάδες. Μέσα στην Κρανούλα, για παράδειγμα. Μέσα στην Κρανούλα, μέσα στην Ανατολή. Το Πέραμα, το οποίο το κερδίσαμε, τη Μουσιωτίτσα, που θεωρώ ότι είναι πολύ καλές ομάδες. Και έχουμε κάνει και μεγάλες ήττες. Δηλαδή, μας έχουν κερδίσει τα Σεριανά 4-0. Μας έχει κερδίσει η Κρία 4-0. Μας έχει κερδίσει η Μπάφρα μέσα στην έδρα μας. Πληρώνουμε. Σε ένα ψηφιακό μάτσο εκείνο το βραδινό. Πληρώνουμε, πιστεύω, την απειρία μας. Γιατί είμαστε μια ομάδα η οποία κατά κόρον. Το 70% αποτελείται από παιδιά γεννηθείς από 99 έως 95. Δηλαδή έχουμε 2-3 μεγάλους έμπειρους παίχτες και οι άλλοι όλοι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούμε να τα δουλέψουμε και να κάνουμε να παίξουν ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Έτσι εξηγούνται αυτά τα σκαμπανεβάσματα δηλαδή. Αυτοί πιστεύω και έχω μιλήσει και με πιο έμπειρους προπονητές από μένα, τους οποίους εμπιστεύομαι. Εκεί το αποδίδουμε. Καταρχήν θέλω ένα σχόλιο και από τα παιδιά, να ακούσουμε και τα παιδιά, για το μάτς με το Κουτσελιό. Είδα ότι είχε τίτσε ενστάσει πριν. Τι έγινε σε αυτό το μάτς και το Κουτσελιό παράπονο από την διαιτησία? Και θα μας πει και πώς πήγε το παιχνίδι. Στην αρχή ήμασταν εμείς καλά, εντάξει. Η διαιτησία για μένα ήταν καλή. Δεν έχω παράπονο την διαιτησία, γιατί μπορεί να δίκησε και του άλλου, μπορεί να δίκησε και εμάς. Δεν μπορώ να το πω ξεκάθαρα αυτό. Τελικά ποιον αδίκησε? Εγώ κατά τη γνώμη μου θα βαρέσω το παιχνίδι σώπαλο. Γιατί είμαι σε μια ηλικία, δεν μπορώ να κρίνω εύκολα κάποια παιχνίδια. Πιστεύω ήμασταν καλύτεροι. Φάνηκε αυτό με το σκορ στην αρχή. Μετά έπεσαν λίγο οι ρυθμοί. Γενικά ξεσυνηθίσαμε και εμείς με το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν βρισκόμασταν καλά. Και μας τιμώνει το αποτέλεσμα. Σίγουρα. Έτσι πιστεύω. Είναι η γνώμη μου. Αλέξη, τι λες με την πιο έμπειρη ματιά, τον Άρη? Επειδή εμπλάκαμε και στις δύο φάσεις, νομίζω ότι ήταν άψογος. Τώρα από εκεί και πέρα. Α, είσαι στη φάση του πέναλτι, νομίζω εσύ. Γιατί αποβάλλεται πολύ νωρίς ο παίκτης. Ναι, και οπότε μένουν 10 αυτοί από την αρχή. Για το φάουλ, το χέρι που γκρινιάζουν, εγώ έφυγα μόνο με την μπάλα πάλι. Οπότε δεν μπορούσε να μην δώσει φάουλ εκεί πέρα. Είναι απλά. Η νέα γενιά των διαιτητών στα Γιάννηνα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Και δεν έχουν καμία διάθεση. Σε πει ο κύριος Μπόσχες, νομίζω. Ναι, τον θεωρώ εξαιρετικό διαιτητή, με ήθος παιδί, γιατί τον είχα παίξει και σαν αντίβαλο ποδοσφαιριστή. Τον θεωρώ εξελίξιμο και δεν έχει αυτά τα παιδιά τη φιλοδοξία που έχουν ανέβουν να έρθουν να ευνοήσουν του Αμπελόκηπου ή του Κουτσελιό. Δεν βλέπουν. Εντάξει, μπορεί να γίνει λάθος, όχι να έχει όνει και ντε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Είχε πάρα πολύ ένταση. Είχε λασπωμένο τερέν, είχε πολύ προσωπικές μονομαχίες, δύναμη. Και αυτός ο κύριος Μπόσχης μας έπεισε και στον πρώτο αγώνα. Εμείς ναι, χάσαμε συμπτωματικά. Και δεν άνοιξε ούτε μύτη. Για μένα ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Και για μένα ήταν πολύ καλή η διαιτησία. Το τελικό 2-2 θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εικόνα του παιχνιδιού, και τελικά για εμάς που δεν το είδαμε, ας πούμε. Είναι δίκαιο. Εντάξει, αυτοκτονήσαμε εμείς. Ναι, γιατί αυτοκτονήσαμε εμείς, αλλά και τα παιδιά του Κουτσελιό δείξανε ότι. Το φέρουν και το κυνηγήσαν και το πήγανε μέχρι το τέλος, στεστημένα που είναι η δύναμή τους και πήραν το αποτέλεσμα που... Το Κουτσελιό γιατί έχει πράγματα σε διαιτησία, τι μήνυμα σου ήρθε? Μόλις στείλε μήνυμα, για να σου διαιτησία ότι έχουν παράπονα από τη διαιτησία. Τώρα είναι η φάση αποβολής στο πρώτο ημίχρονο που μένει Κουτσελιό από πολύ νωρίς με 10. Τι λεπτό ήταν, νομίζω? Ένα το λεπτό. Ένα το λεπτό.
παίξουν ουσιαστικά όλο το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, έτσι. Ναι, συγγνώμη, και στο πρώτο λεπτό μπορεί να βαφεωθεί πέναλτι. Και ο Μπαζιάνης πέναλτι. Δηλαδή, φταίει ο ποιητής που έφαγε κάρτα ο Καρανίκας και χάσαμε το μάτς. Από ένα δεν έγινε ανατροπή. Κάτι αντίστοιχο. Καλά, εκεί νομίζω ήταν και υπερβάλλον ζήλος, δηλαδή δεν μπορούσε να το κάτι αντίστοιχο. Ακριβώς, μια αντίστοιχη φάση. Γινόταν. Ναι, ωραία. Το πιάσαμε το κόνσεπτ. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι για αυτό το μάτς, το συγκεκριμένο. Νομίζω το πρωτάθλημα ακόμα έχει πολύ δρόμο. Πώς βλέπετε τη συνέχεια γενικά? Να μιλήσω εγώ. Ναι, ναι. Βρείτε, αυτό που είπατε, ότι πέφτουν έξι ομάδες. Πιστεύω ότι διατηρεί όλες τις ομάδες σε μια πολύ καλή κατάσταση από θέμα προπόνησης. Mm-hmm. Δηλαδή, μαζευόμαστε. Πράγμα που πέρυσι πολλές ομάδες ήταν διάφορες βαθμολογικά. Το είχαν παρατήσει. Τώρα κάνεις μια καλή τοποθέτηση. Μαζευόσαστε. Ναι, ναι. Εννοείται. Και από ό,τι ακούω, όλες οι ομάδες. Δεν έχω ακούσει κάποιον να είναι. Δηλαδή πέρυσι άκουγα, μιλούσαμε με άλλα παιδιά και λέει δεν μαζευόμαστε 8 άτομα σε προπονήσεις και τέτοια. Οπότε από κάθε αυτός ο ανταγωνισμός έχει λειτουργήσει στο να είστε... Δεν υπάρχει αυτό σε καμία ομάδα. Είναι σε όλες... Εσείς ουσιαστικά τώρα πού προπονήσετε, γιατί έχετε αλλάξει και πολλά γήπεδο έδρα ξανά στον Ερασιτέχνη είστε. Όχι. Είχαμε την... μας έκανε την παραχώρηση να στέλνεις, κάναμε την προετοιμασία. Ένα διάστημα ήταν εκεί γι' αυτό, ότι μας βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Τσάγκας, να ευχαριστούμε. Βοήθησε η ομάδα της πόλης και είναι σημαντικό. Και τα παιδιά που είμαστε εδώ Ερασιτέχνη, γιατί είμαστε αρκετοί. Όπως νομίζω και γι' αυτό βοήθησε ο κύριος Τσάγκας. Προφανώς. Τώρα κάνουμε κάποιες προπονήσεις, γιατί η ομάδα δεν έχει έβρα σε διάφορα παστικά της πόλης. Κάνουμε και στην ΕΞΥΠ και έχουμε έβρα στη λογική της Λαψίστης. Σας βοήθησε αυτή η αλλαγή της έδρας, να παίζετε στο γήπεδο της Λαψίστης. Στο θέμα τραυματισμών, ειδικά. Mm-hmm. Το πλαστικό. Μας που είμαστε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι, εννοείται ότι το πλαστικό δεν υπάρχει. Απλά στα τελευταία τρία παιχνίδια μου, Σωτήτσα, Πέραμα, Κουτσέλη, έχουμε 7 βαθμούς. Mm-hmm. Οπότε πήγε και γούρι η έδρα, ή θεωρείτε ότι ξέρω όλα αυτά που λένε τα παιδιά όσον αφορά στους τραυματισμούς, γιατί άλλη καταπώνηση έχει το πλαστικό. Ταιριάζει στο DNA της ομάδας. Δηλαδή η ομάδα μας έχει δύναμη, πάθος, ενέργεια. Πράγμα το οποίο δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε στο πλαστικό. Να κάνουμε tag, να παίξουμε δυνατά. Λογικό το νομίζω πρόκειο. Ότι είχε και είχατε θέματα τραυματισμών στον πρώτο γύρο, γι' αυτό και αποφάσισε ο Νίκος να μεταβείτε στη Λαψίστα. Αλέξη, τι γίνεται τώρα με την ιστορία αυτή που είσαι και προπονητής και ποδοσφαιριστής? Εντάξει, εγώ έχω ηλικίες Μπαμπίνη, οπότε. Είσαι σε αυτό το ηλικιακό φάσμα, οπότε δεν σε. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν είναι επίσημο πρωτάθλημα στα παιδιά για να υπάρχει θέμα. Είχαμε την κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή είχαμε όλη αυτή την κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ με τους ανθρώπους του συνδέσμου. Και το οποίο προκάλεσε και αντιδράσεις και όλη την εβδομάδα συζητήθηκε και σχολιάστηκε στα social media κτλ. Και έχουν γίνει και πολύ μόδα παρεμβάσεις. Κατάλαβε, ξέρω το πώ στην αρχή. Ότι όποιο θέλει να παρέμβει, μην μα τα λέει το εβδομάδα. Εκεί το τηλεφωνάκι 2610-2657, τηλεφωνείτε, λέτε το όνομά σα πάντα. Και θέλω να πω αυτό. Δηλαδή, όταν τα λέμε εμεί Τετάρτη, Πέμπτη στο δρόμο και στο Facebook, δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Όποιο θέλει να ακουστεί η άποψή του και οτιδήποτε διαφωνεί από αυτά που λέμε, μπορεί να παρέμβει πάντα εδώ, βέβαια, σε κόσμιο επίπεδο. Αντώνη, θα ρωτήσω κάτι από προσωπικό εγώ, επειδή ήμασταν παρέα και στη Σερβία. Με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με του μικρού, δεν ξέρω αν το έχει κοινωνικό του αμπελόγιο αυτό, που του βγάζει αυτό το σύνθημα, που είναι δική σα τύχη και μου έκανε πολύ εντύπωση, πραγματικά. Θα σου πω εγώ κάτι άλλο για τον Αντώνη που τον έχω δει σε 2-3 μάτς. Δεν ηρεμεί ποτέ. Μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, μπορεί να είναι 3-0, πώς ήταν με το πέραμα, και όμως δεν ηρεμεί ποτέ. Αυτό το έχει έμφυτο ή το δουλεύει έτσι με του αμπελόκηπους? Στο βγάζουν λίγο. Άμα με δει και στον Αρεστέγγι και στα μικρά, ή και στην προπόνηση και αυτά, προσπαθώ να το αποβάλω αυτό που λες, γιατί μου το έχουν πει και άλλοι μεγαλύτεροι προπονητές ότι πρέπει να ηρεμήσω, να μην κάνω. Όταν είναι μεγαλύτερο, είναι στο σύνδεσμο, ας πούμε. Γιατί λέει χαλιά, έχεις μια φωτιά μεγαλύτερη. Γιατί δεν λέω. Έχεις τον τάξη μυαλό σου, δεν είναι πολύ μεγάλο, αυτό θέλω να πω. Μεγαλύτεροι προπονητές από μένα και σε εμπειρία εννοώ και σε προπονητικά χρόνια. Δηλαδή όπως ο κύριος Οικονόμου, όπως ο κύριος Στούγκας, ναι, του συμπονιέται. Τον κύριο Οικονόμου, εντάξει, το σεβαστό. Γιατί το λες αυτό? Είναι μικρό παιδί, εντάξει, ακόμα κατά βάθος. Στα καρδιά παιδί. Από αυτούς τους ανθρώπους όμως μπορείς να μαθαίνεις και να γίνεις ακόμα καλύτερος. Αυτό είναι το κάνω χιούμορ τώρα, έτσι. Το να διέκοψα όμως να μου απάντησε στο πρώτο ερώτημα. Ναι. Αυτές είναι οι δικές σου εμπνεύσεις, τα συνθηματάκια αυτά τα ωραία. Δεν θα υπεροποιήμα με τους μικρούς. Είχαμε πάει σε ένα τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και παίζαμε τον ΠΑΟΚ. Και βλέπω τους μικρούς του ΠΑΟΚ, μαζεύουν στο κέντρο και λένε ένα σύνθημα που το λένε όλα τα τμήματα υποδομών του ΠΑΟ, ναι, πριν τη σέντρα. Οπότε, λέτε... Οπότε ξεκινάω και εγώ λέω στους μικρούς πρέπει να βγάλουμε ένα σύνθημα. Και δημιουργούσαν τα μικροί, δηλαδή τους στίχους. Τα παιδιά, Τα παιδιά, ναι, ναι. Εντάξει, αμπελόκηπο και δεν το έχουμε φτιάξει. Μιλάμε τώρα για τρομερή στίχη, έτσι. Έμαθα πλάκα στη Σερβία. Πάντως, στους αμπελόκηπους σου έχει αποδώσει αυτό, έτσι. Ότι σε γρήγορη συνέχεια, ότι δεν κάθεσαι ποτέ στον πάγκο. Πώς το βιώνεις πολύ το μαθητό, ζεις έντονα. Στο τέλος, στο Μάιο θα δούμε αν θα έχει αποδώσει. Εγώ θέλω πραγματικά να δω τον Άρη να παίζει σε μεγαλύτερη κατηγορία, να δω, έχω πολύ αξιόλογους μικρούς και θα ήταν, παίξαμε και με τον Μπαζιάννη, πιστεύω
από την Πάιν έχουν δει κάποια παιδιά τα οποία έχουμε στάξει μας, κάποιους 97, κάποιους 96, κάποιους 98 παιδιά, τα οποία είναι πραγματικά ταλέντα. Προσωφώνω και εγώ να τους βελτιώνω με τον Βασίλη του Σκανδάλη, αλλά αλλιώς είναι να δουλέψουν στα τμήματα υποδομής και να πάρουν ευκαιρία να φορέσουν το φανέλο του Παζιάννη. Σίγουρα. Το επίπεδο του πρωταθλήματος, δηλαδή βλέπουμε τις ομάδες που είναι εκεί ψηλά στην κορυφή. Θέλω λίγο να μου κάνετε ένα μικρό σχόλιο. Αν πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί έτσι μέχρι το τέλος και το Βελισσάριο θα κόψει το νήμα πρώτο, όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι το Βελισσάριο είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, ναι, θα είναι η ομάδα που θα κόψει το νήμα πρώτο. Είναι παιδιά που δεν σταματάνε ποτέ. Έχουν πολύ ψηλούς ρυθμούς, πολύ καλοί παίχτες. Και κατά τη γνώμη μου θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα. Συμφωνώ και εμένα, πιστεύω είναι η καλύτερη ομάδα. Στην και η Κρανούλα είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά. Έχει λίγα σκαμπανεβάσματα. Ναι. Έχει αποκλείσει τι απόδοση και στα αποτελέσματα η Κρανούλα. Στην ώρα τώρα που γίνεται μάχη, θεωρείτε ότι θα εμπλακείτε σε αυτές τις περιπέτειες? Εξαρτάται. Εξαρτάται από τι περιπέτειες. Καταρχήν, να πείτε για τη δική σας ομάδα, τι πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί ο δεύτερος γύρος. Αν ανεβάζει πέμπτο, μία ήττα σε ρίχνει. Κάτω από τη δεύτερη φορά. Είναι πολύ κοντά στις σχετισμοί, η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς τι πιστεύετε για την ομάδα σας? Εγώ δεν ξέρω τώρα. Πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο θα πάμε πολύ πιο καλά. Θα έρθουν κάποια παιδιά που θα μας βοηθήσουν. Γενικά και εμείς στεναχωρηθήκαμε με τα αποτελέσματα. Ναι, από την αρχή δεν είχαμε, δεν είχαμε ούτε έναν παίχτη, δεν είχαμε κορμό. Οι άλλες ομάδες είχαν κορμό. Εμείς μπήκαμε στην αρχή 18-20 παιδιά να φτιάξουμε μια ομάδα από την αρχή. Αυτό που λέει ο Άρης. Δηλαδή σταδιακά η ομάδα αρχίζει να βρίσκει πατήματα. Είσαι ικανοποιημένος, Αντώνη, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή Γενάρη μήνα, από το επίπεδο της ομάδας σε σχέση με το πώς ξεκινήσατε? Δηλαδή στον προγραμματισμό που έχεις κάνει, είσαι μέσα? Βαθμολογικά εννοείς? Όχι μόνο βαθμολογικά και αγωνιστικά. Βαθμολογικά δεν είμαι. Περίμενα περισσότερα πράγματα. Στην προετοιμασία η ομάδα, επειδή είχαμε μικρούς παίχτες και δεν είχαν άγχος το βαθμολογικό, δεν χάναμε κανένα μάτς. Με τον μπήκαμε στην τριβή του πρωταθλήματος, άλλαξε λόγω του άγχους. Όχι, λέω, αν βλέπεις πράγματα τα οποία δουλεύεις, προπονείς καθημερινά να βγαίνουμε στους αγώνες. Ναι, δηλαδή το πλάνο που έχουμε σαν ομάδα πλέον, μετά από ένα σημείο και μετά, γιατί είχαμε κάποιες τριβές, δηλαδή με τον Αλέξανδρο που είμαστε και στο Μεραστέρι μαζί, συζητάμε τις ομάδες και με τους αρχηγούς, είχαμε διαφορετικές γνώμες. Τώρα έχουμε καταλήξει όλοι ότι μας ταιριάζει αυτό, παίζουμε αυτό και η ομάδα, αυτό που λέω, θα πάει όπως πρέπει να πάει. Όσον αφορά τις μεταγραφές, υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο που μπορεί να μας πείτε? Έχουμε πάρει τον Σουκουλάνη, έναν παίχτη που φερό. Το ανακοινώθηκε, ναι. Από τους Μιλιαράδες. Και είμαστε κοντά σε άλλους 4 παίχτες. Μάλιστα. Καλό κλίμα πάντως. Διαγιγνώσκω. Έτσι, και το είδα αυτό και στα μάτς που ήρθα να σας δω. Η Αμπελόκηπη πάντως ήταν μια ομάδα που πέρυσι ήρθε με πολύ φόρα από τη Β' Εραστεχνική. Έκανε πορεία πρωταθλητισμού, τα πήρε όλα τα μάτς. Φέτος είναι λίγο διαφορετική κατηγορία. Δεν ξέρω, οι στόχοι που τέθηκαν εξ αρχής από τον πρόεδρο ποιοι ήταν? Πέρυσι ο πρόεδρος αγόρασε την κατηγορία. Ακριβώς. Είχε πάρει ό,τι καλύτερο υπήρχε στο τοπικό. Αυτό. Να παίξουν Β' τοπικό. Δηλαδή ο Τσάνης είναι πολυτέλεια να παίζει Β' τοπικό τώρα. Mm-hmm. Ο Κίτσιος ήταν πολυτέλεια να παίζει Β' τοπικό. Την αγόρασε. Φέτος άλλαξε πλάνο και χτίζει ομάδα. Mm-hmm. Χτίζει ομάδα και για του χρόνου. Μάλιστα. Και αυτό επενδύει σε νεότερα παιδιά. Νομίζω ότι έχει ποδοσφαιρική λογική αυτό. Έτσι. Ναι. Σε σχέση με το ότι αγοράζω στο Εραστεχνικό, δεν κολλάει και πολύ. Σχετικό είναι αυτό. Κάποιοι έχουν μπερδέψει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Από τους μικρούς μου λέει κάποιος ένας παράγοντας, που τον είχα παράγοντας φως, στην αρχή κλαις, στο τέλος γελάς όμως. Εμείς κλαίμε στην αρχή, τώρα στις αρχές φάγαμε πολλά κατακέφαλα. Μας κλεβάσανε. Η κυρία Αντωνίου έλεγε θα φύγει ο Δημητρίου. Σε αυτό στην εκπομπή. Α, το έλεγε. Ναι, το έλεγε, κύριε Αντωνίου. Κάτι θα είχα μάθει και είπα θα φύγει. Έλεγε, φεύγει, 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 φεύγει. Ο κύριος Κούρκλος πιστεύει σε αυτό και θα μας βγει, πιστεύω. Εγώ δεν είχα κάποιο λόγο να πω ότι φεύγεις γιατί ξύπνησε ένα πρωί και υποθέτει να φύγεις. Απλά ο Νίκος έχει δείξει ότι δεν στηρίζει έναν άνθρωπο συνεχόμενα. Δηλαδή έχει αναλλαγές στη συμπεριφορά και στη σκέψη. Γι' αυτό σου πει ότι δεν πήγαινε καλά η ομάδα, όπως γίνεται σε πολλές άλλες ομάδες και παράγοντες, ότι υπάρχει αλλαγή. Μάλλον ο Αντώνης τον έχει κερδίσει εξ ολοκλήρου τον Νίκο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν έχω λόγο να πω ότι θα φύγεις. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Μάλλον θα είχα μάθει. Πάντως το έβγαλε σίγουρα κακοπροαίρετα. Θέλω να ρωτήσω τον Άρη που είναι και από εκπληκτικό DNA οικογένειας. Ποδοσφαιρική οικογένεια. Τι όνειρα έχεις? Να ασχοληθώ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Πότε είσαι γεννημένος? Το 97. Ένα σκοπό, έχω βάλει σκοπό δηλαδή αυτή τη χρονιά να κάνω ό,τι, όσο περισσότερα πράγματα γίνεται όσον αφορά τις προπονήσεις. Και σιγά σιγά να πάω σε μια μεγάλη ομάδα και να ακολουθήσω σιγά σιγά και τα χρόνια του Μάρου και του πατέρα μου, άλλο που φτάσει. Η ομάδα, να πούμε ότι έχει, είναι η μόνη ομάδα στο τοπικό που έχει προπονητή τερματοφυλάκων. Για να βουλεύει τον Άρη και τον κύριο Βάρτη για να μπορούν να εξελίσσονται. Μετά με το Βασίλη Σκανδάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς τον ευχαριστούμε. Χαιρετισμού στο Βασίλη και στη Νίκη, βέβαια.
Λοιπόν, Άρη, αυτό το οποίο θέλω να σε ρωτήσω εγώ για να κλείσουμε και λίγο με αυτό είναι ότι αν έτσι, ο δρόμος που άνοιξε ο αδερφός αποτελεί το φωτεινό παράδειγμα για σένα και θέλεις κάποια στιγμή να του μοιάσεις. Εννοείται, βέβαια θέλω να του μοιάσω. Γενικά, δηλαδή, παλιότερα δεν είχα σκοπό να παίξω ποδόσφαιρο. Όσο σιγά-σιγά στα 15-16 με αυτό που έγινε με τον Μάριο γενικά. Μπήκε το μικρόβιο. Ναι, το μικρόβιο εννοείται. Δεν το είχα σαν σκοπό, είχα κάτι άλλο στο νου, αλλά τώρα έχω αφοσιωθεί και ολοκλήρωσα ποδόσφαιρο. Θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να παίξω μπάλα. Σημαντικό αυτό. Εγώ εύχομαι να πραγματοποιήσει κάθε σου όνειρο. Πάρα πολύ. Παιδιά, έχουμε παρέμβαση, ήταν να μην το πω. Είναι τώρα στον αέρα, είναι στη γραμμή ο κύριος. Σε μισό λεπτό. Λοιπόν, αφού είχαμε παρέμβαση, τι μας κάνατε νόημα, έπρεπε να φτάσει εδώ πέρα, μέχρι εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πείτε μας, έχουμε παρέμβαση. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος κύριος είναι από αυτά που είναι. Σύντομα όμως όποιος είναι, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος κύριος είστε, δεν κατάλαβα τι μας είπαν τα παιδιά. Τι είπατε? Ποιος κύριος είστε, το όνομά σας? Μπούλτης. Α, είστε κύριος Μπούλτης. Ναι, για πείτε μας. Ότι στη φάση των πέναλτι δεν υπήρχε πέναλτι. Έχω και σχετικό βίντεο, αν θέλετε να σας το φέρω κιόλας. Δεν σας ακούσαμε τώρα, ακούστε την πέναλτι. Λέω ότι για τη φάση των πέναλτι αναφέρομαι με τον Αμπελόκηπος. Κουτσουλιό Αμπελόκηπος. Ναι. Δεν υπήρχε ανατροπή. Οπότε θεωρώ ότι εσείς αδικήθηκε μάλλον που τσελίγω. Ορίστε, ναι, βέβαια, ασφαλώς, σαφέστατα. Ωραία. Και στην περίπτωση του φάουλ επίσης δεν υπήρχε φάουλ, αλλά γιατί ήταν κολλημένο το χέρι, αλλά και στην περίπτωση του πέναλτι δεν υπήρχε καν πέναλτι, ούτε υποψία πέναλτι. Έχω και σχετικό βίντεο, αν θέλετε να σας το φέρω. Μάλιστα. Κατάλαβα, είστε ο πατέρας του παιδιού. Ο πατέρας του παιδιού, ασφαλώς. Κατάλαβα, ναι. Ασφαλώς. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την άποψή σας. Ο διαιτητής, όχι, δεν είναι άποψη. Δεν θέλω άποψη. Οι διαιτητές πρέπει να μάθουν να προσέχουν τον παίκτη. Εμείς δεν το είδαμε, δεν έχουμε άποψη. Ορίστε. Λέω, επειδή δείτε το παιχνίδι. Δεν σας το πείτε εσείς. Δεν είμαι, αλλιώς θα είχαμε εκφέρει άποψη. Εντάξει, καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα, δυστυχώς. Καταγράφηκε η άποψη. Ο γιος του ήταν στην φάση αυτή. Λοιπόν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ναι, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχή και κατάρα στο μήνυμα. Τι είπα εγώ τα αφήστα. Ποιος θα γράφει αυτά τα quiz τα αβάσιμα. Πότε. Λοιπόν, υπογραφή σου είναι. Και βέβαια, εύχομαι Άρη να πραγματοποιήσει κάθε πιο ωραία. Είσαι πολύ μικρός ακόμη και να. Ετοιμάζεστε για να καταδρομήσει το τελευταίο όσο αφορά τον ερεσιτέχνη. Ναι. Τι, αφού το έχει αποκαλύψει ο πρόεδρος τώρα. Πότε. Ιουνίου ως πρόεδρος. Του Ερασιτέχνη, ποιος πρόεδρος. Ποιος. Ετοιμάζει ο Κούρκουλος ταξίδι στην Ιταλία. Ποιος πρόεδρος. Ποιος πρόεδρος σου λέει. Του Ερασιτέχνη, μα γιατί μιλάμε τον Τζάκ. Αυτό λέμε, ποιος. Α. Πίσω, δεν το κατάλαβες. Κάποιος ετοιμάζεται να φορέσει δαχτυλίδι μάλλον. Κάποιος ετοιμάζεται να φορέσει δαχτυλίδι. Προεδρικό φόκο του Ερασιτέχνη, είπας για να. Κάποιος ετοιμάζεται. Πότε το είχε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είχαμε αλλαγή στον Ερασιτέχνη. Όχι, Βρέλενα. Αφού είχαν εκλογές. Δεν ξέρω, αυτά ο κύριος Τσάκης. Εντάξει. Εγώ είμαι προβλητής. Αυτή είναι η τυπική διαδικασία τώρα. Ναι. Λοιπόν, ντρέπεται, είναι παιδάκι. Πάμε σε σύντομο break και αμέσως εδώ μετά και πάλι.